καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Ο Κωνσταντίνος πάντα με βασανίζει, εγώ όταν ήμασταν μικρά παιδιά, η αλήθεια είναι, με αφήνει τελευταία να μιλήσω και τώρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι ξανά στη Θεσσαλονίκη. Με αυτή την πόλη έχω ιδιαίτερους δεσμούς. Με το κρατικό θέατρο έχω έρθει πολλές φορές εδώ. Έχω ζήσει στην πόλη σας, την οποία αγαπώ πολύ και με έχει αγκαλιάσει καλλιτεχνικά πρώτα απ' όλα. Η αλήθεια είναι ότι το καμπαρέ ήταν κάτι που το συζητούσα με τον Κωνσταντίνο, ήταν ένα όνειρο του Κωνσταντίνου, που δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα το κάνουμε πραγματικότητα. Έγινε όμως. Και μέσα σε αυτή την παραγωγή, αυτό κάτι εγώ πάντα υποκλίνομαι και με αφήνει πάντα έκπληκτη και άναυδη, είναι το ταλέντο των ανθρώπων. Και σε αυτό ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Πρώτα για τον Κωνσταντίνο και μετά για όλους τους τελεστές της παράστασης. Με κάποιους από αυτούς είμαστε φίλοι και συνεργάτες στο παρελθόν. Με κάποιους άλλους, όπως η Τάνια, ο Μιχάλης, η Νάντια, είχα την τύχη να βρεθώ στη σκηνή. Όσον αφορά τις Sally Balls, ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για μένα να αντιμετωπίσω πρώτα το φάντασμα της Λίζα Μινέλη. Έπειτα το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το καμπαρέ, το θεατρικό που είναι και το αυθεντικό έργο που έχει γραφτεί, αλλά γνωρίζουν την ταινία και με αυτό μας συγκρίνανε ή θα μας συγκρίνανε, υπήρχε αυτό δηλαδή. Και έπειτα το ότι με τη Σάλη πραγματικά βρίσκομαι διαμετρικά αντίθετα, δεν έχω καμία σχέση ως χαρακτήρας. Εκτός μόνο σε ένα πολύ βασικό σημείο που έρχεται προς το τέλος του έργου και από εκεί κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα. Ότι η Σάλη κάνει μια επιλογή να βρίσκεται πάντα πάνω στη σκηνή με όποιο κόστος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ αυτή την επιλογή την έκανα περίπου στην ίδια ηλικία όταν ήταν που είναι και η Σάλη. Ο Κωνσταντίνος με βασάνισε στις πρόβες, όπως πάντα, ευτυχώς. Και ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι αντάξιο των προσδοκιών μας, πρώτα και μετά των δικών σας.